τυχερό που είναι αυτό το παιδί. Έχει την οικογένειά του. Έλα, μην ανησυχείς. Θα βρούμε και τους δικούς σου. Κοίτα, έχει πάει και αυτό στα μέρη που περάσαμε. Ο πύργος του Άιφελ, το Big Ben. Θυμάσαι? Ναι, εκεί από που άρχισε το ταξίδι μας. Φέτος ο χειμώνας ήρθε νωρίς και έπρεπε να φύγουμε από την Αγγλία. Καθώς πετούσαμε, ξέσπασε καταιγίδα. Ξαφνικά ένιωσα να με τυλίγει ένας αέρας και σε δευτερόλεπτα το κοπάδι είχε χαθεί. Μόλις ο αέρας σκόπασε, άρχισα να ρωτάω μήπως κάποιος είχε δει προς τα πού πήγε το κοπάδι. Ένα χελιδόνι με είδε ανήσυχη και με πλησίασε. «What's the matter? I lost my family. Have you seen them?» «Όχι, λυπάμαι. Θέλεις να σε βοηθήσω να τους βρεις?» «Ναι, σε ευχαριστώ. Okay then, follow me.» Πετούσαμε για ώρες, ώσπου αντικρίσαμε ψηλά έναν πανέμορφο κάμπο, γεμάτο από πολύχρωμες τουλίπες και νερόμυλους. Και ενώ θαυμάζαμε την ομορφιά του τοπίου, ακούσαμε ξαφνικά κάποιες φωνές. Ψάξαμε να βρούμε από πού προερχόταν και είδαμε ένα πλήθος χαρούμενων παιδιών να τραγουδάνε ευτυχισμένα. Kom mee naar buiten, allemaal gaan zoeken. Bij de wielenwagen horen wij de muzikant. Κατευθυνθήκαμε ακόμα πιο νότια. Το πράσινο χρώμα των πεδιάδων μετατρεπόταν σταδιακά σε γκρι, ενώ αρχίσαμε να διακρίνουμε μια μπλε θολή γραμμή από το διασχίζει. Κοίτα στο βάθος. La Tour Eiffel, ας πλησιάσουμε. Αλκιόνι, Ρεγκάρτ. Μοιάζει με μεγάλο πουλί. Πάμε να δούμε. Τι είναι? Λέει ότι είναι έκθεση εικονογραφημένων ποιημάτων. Κοίτα τι λέει εκεί. Belle petite oiseau, milieu ramie de fleurs. Το βρήκα. Ακολούθαμε. Πού πάμε? Θα δεις. Ξέρω ένα μέρος που έχει πολλά λουλούδια. Έλα. Και έτσι συνεχίσαμε πιο νότια. Τις πεδιάδες διαδέχτηκαν λευκά βουνά και λίμνες. Τι είναι αυτό στο βάθος? Μοιάζει με πολύ πάνω στο νερό. Η Βενετία. Πλησιάζοντας, ακούγαμε ένα βουητό να δυναμώνει. Αρχίσαμε να διακρίνουμε πολύχρωμα φτερά να χορεύουν ρυθμικά. Τους βρήκαμε. Buongiorno ragazzi, benvenuti alla fiesta. Πού είναι τα πουλιά? Αλκιόνι, δεν είναι πουλιά, είναι το καρναβάλι. Και cosa stai cercando? Ψάχνουμε ένα κοπάδι με αλκιόνες. Sono andati in Austria. Ευχαριστούμε πολύ. Λίγο πριν νυχτώσει, φτάσαμε στη Βιέννη. Πάμε, χελιδόνι μου. Αποκλείεται να τους βρούμε εδώ, μέσα στα κτίρια. Στάσου, το άκουσες? Μοιάζει με κελάιδισμα. Έρχεται από εκείνο το παράθυρο. Πάμε γρήγορα. Πλησιάσαμε ένα ανοιχτό παράθυρο. Πριν προλάβουμε να κοιτάξουμε, μας μάγεψε μια κρυστάλλινη φωνή. Ο μαγικός αυλός. Θα τραγουδούσε η μαμά μου. Αλκιόνι μου, θα τους βρούμε. Μη στεναχωριέσαι. Μακάρι. Πρέπει να περάσουμε κάπου τη νύχτα. Κάνει ήδη κρύο. Κοίτα εκείνη την κολόνα. Μοιάζει με φωλιά. Τα ξημερώματα μας βγήκε κουρνιασμένους στη ζεστή φωλιά. Καλημέρα σας. Μα συγχωρείς, πελαριέ μου. Θα φύγουμε αμέσως. Σταθείτε. Δεν είστε κουρασμένοι. Ταξιδεύουμε πολλές μέρες. Και προς τα που πάτε? Ψάχνουμε το κοπάδι με τις αλκιόνες. Α, ναι. Σαν να θυμάμαι. Ελάτε, φεύγω για νότια. Θα σας πάρω εγώ για να ξεκουραστείτε. Ανεβείτε στα φτερά μου. Οπ, φύγαμε. Και έτσι ο παραγωγός μας εξασφάλισε ένα άνετο και ασφαλές ταξίδι. Σε όλη τη διαδρομή θαυμάζαμε τα πανέμορφα τοπία των Βαλκανίων. Σύντομα φάνηκε μια λίμνη. Φτάσαμε. Θα σας αφήσω εδώ. Κατεβείτε με προσοχή. Σε ευχαριστούμε πολύ, πελαριέ. Χελιδόνι, ξέρεις που είμαστε? Όχι, αλλά μπορούμε να ρωτήσουμε αυτό τον ψαρά. Συγγνώμη, κύριε. Μπορείτε να μας πείτε ποια είναι αυτή η λίμνη και πού βρισκόμαστε? Εστπρές παϊμάδε. Ντόδεν είναι σκυπερί. Μήπως είδατε ένα κοπάδι να περνάει από εδώ? Πω, ουντρεϊτούαν λίντιε, με μπουλγαρί. Ευχαριστούμε. Ακολουθώντας τη συμβουλή του ψαρά,
αφήσαμε την Αλβανία. Το ίδιο βράδυ φτάσαμε στη Βουλγαρία. Καθώς πετούσαμε, διαπιστώσαμε ότι η πόλη ήταν ερημωμένη. Μόνο ένας μανάβης υπήρχε που μάζευε βιαστικά τα πράγματά του. «Μήπως έχετε δει την οικογένειά μου?» «Κάκφο πραβιστούκ, είτε παμπούρια». Πράγματι, η καταιγίδα πλησίαζε και παρόλο που προσπαθήσαμε να την αποφύγουμε, δεν τα καταφέραμε. Η χιονοθύελλα μας πρόλαβε. Ήταν τόσο δυνατή που βρεθήκαμε στην Ελλάδα. Ο δυνατός άνεμος σκόπασε και ο ήλιος μας καλωσόρισε. «Πρέπει να είμαστε κνωσόχελιδόνοι. Ακούς κάτι?» «Ναι, σαν κλάμα. Έρχεται από εκεί. Πάμε κοντά». «Ένας αμπελουργός. Φαίνεσαι τρομαγμένος. Θέλεις να μιλήσεις?» «Έρχομαι από Συρία. Πώς ήρθες ως εδώ? Σε έφερε και σε ένα θύελα?» «Με έφερε ο πόλεμος. Έφυγα τρομαγμένος και ψάχνουν τους δικούς μου. Κι εγώ, πάμε νότια. Έλα μαζί μας. Θα έχουν πάει προς τα εκεί. Χρειάζεσαι φίλους. Σας ευχαριστώ πολύ». Αρχίσαμε να πετάμε, ώσπου φτάσαμε στο Ιράν. Ακούγονταν εκρήξεις. Ξαφνικά, κάτι μας χτύπησε και πέσαμε σε μια γλάστρα. Δύο παιδικά χέρια μας αγκάλιασαν και μας πήραν βιαστικά μέσα. Ήταν ένα πανέμορφο κορίτσι. «Τι όμορφα τσουλούφ που έχετε! Πρέπει να ήταν πολύ ζόρι να φτάσετε ως εδώ. Όμως η μπαχάρ θα έρθει σύντομα και ο χαφάδας ζεστάνει. Μήπως πεινάτε? Θα πάω στο μπαζάρ να σας βρω τροφή». Αφού φάγαμε, αποχαιρετήσαμε το κορίτσι και συνεχίσαμε το ταξίδι μας για την Ινδία. Μετά από το ταξίδι μας πάνω από την έρημο, φτάσαμε στα τροπικά δάση της Ινδίας. Έπιασε βροχή. Ευτυχώς μπήκαμε στο δάσος, Αλκιόνι. Μοιάζει με ζούγκλα. Φοβάμαι. Όχι, το ακούσατε. Ποιος είναι εκεί? Σβάγκατιε, τι γυρεύετε στο τζάγκαλ? Ψάχνουμε το κοπάδι μου. Οι αλκιόνες περνούν και πάνε προς την Κίνα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σταθείτε, βρέχει, μείνετε το βράδυ. Ο κύριος του Κάν είχε δίκιο. Τα παραδείσια πουλιά ετοίμαζαν μια γιορτούλα για να υποδεχτούν την άνοιξη. Υπέροχη ανάμνηση. Την επομένη, αποχαιρετήσαμε τους φίλους μας και ξεκινήσαμε για Κίνα. Αλκιόνι, έχουμε πολύ δρόμο. Χελιδόνι μου, κοίτα εκείνη τη γραμμή. Είναι το Σινικό τείχος. Φτάσαμε. Προς τα που πάμε, ας ρωτήσουμε εκείνα τα πουλιά. Συγγνώμη πουλάκια, ψάχνουμε το κοπάδι με τις αλκιόνες. Νιχάο. Είμαστε παραδοσιακά φαναράκια. Θα μας βοηθήσετε? Ναι, ακολουθήστε το τείχος. Ευχαριστούμε πολύ. Zaijian. Φτάσαμε σε μια πόλη με ψηλά κτίρια. Και ενώ πετούσαμε, εντοπίσαμε μέσα από ένα παράθυρο πολλά πολύχρωμα πουλάκια. «Τους βρήκαμε! Πάμε!» Φτάνοντας στο παράθυρο, κάτι δεν μας άρεσε. «Γιατί δεν κυλαϊδάνε?» «Πρέπει να είναι οριγκάμι, δηλαδή διπλωμένο χαρτί στα Ιαπωνέζικα». «Κοίτα στον τοίχο! Τι τυχερό που είναι αυτό το παιδί! Έχει την οικογένειά του!» «Έλα, μην ανησυχείς, θα βρούμε και τους δικούς σου!» «Κοίτα, έχει πάει και αυτό στα μέρη από που περάσαμε!» «Αλκιόνι, Αλκιόνι, ξύπνα, σε φωνάζουν!» «Μαμά, παπά!»